Πολλές αντιδράσεις προκαλεί στη Μαγνησία η αποκάλυψη ότι καταλήγουν στην Κάρλη από τον βιολογικό καθαρισμό της Λάρισας 40.000 κυβικά λιμάτων ημερησίως. Στο σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλία αναφέρεται ότι μέσα από τεχνητό κανάλι στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού διοχετεύονται τα λίμματα στον Πηνιό και σε απόσταση 30 μέτρων περίπου η φυσιολογική ροή του ποταμού τα οδηγεί σε κανάλι που φτάνει μέχρι το αντλιοστάσιο της Κάρλας. Τα όσα δημοσιεύτηκαν στον τοπικό τύπο είναι πολύ ανησυχητικά. Ένα έργο το οποίο είναι κυρίως περιβαλλοντικό, κινδυνεύει να γίνει περιβαλλοντικό έκτρωμα. Εμείς έχουμε ζητήσει ήδη την παρέμβαση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, ώστε να δούνε τη διάσταση του προβλήματος και να προτείνουν άμεσες λύσεις. Επίσης ζητούμε την άμεση σύγκληση του φορέα διαχείρισης της Κάρλας, ώστε να λάβουμε πρωτοβουλίες σε συλλογικό επίπεδο. Ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Κοτινιώτης προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Κώστας Καρτάλης θα ζητήσει την περιβαλλοντική επιθεώρηση της Κάρλας. Στο θέμα παρενέβησαν σήμερα η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και το Κέντρο Μελέτης και Προστασίας της Κάρλας, που κατηγορούν για δράνεια τις τοπικές αρχές και προειδοποιούν με προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι πλέον πάμε για νέκρωση της λίμνης. Πάμε για να έχουμε μια τοξική λίμνη. Ένα ευτροφισμό στη λίμνη. Ο πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης της Κάρλας υπενθύμησε τα περιστατικά με τις δεκάδες νεκρές αγελάδες και τα χιλιάδες ψόφια ψάρια που εντοπίστηκαν στη λίμνη από το 2009 μέχρι και σήμερα. Είδαμε τις νεκρές αγελάδες που υπήρχαν μέσα στη λίμνη το 2009. Δεκάδες νεκρές αγελάδες και εκατοντάδες αγνοούμενες. Το καταγγείλαμε αυτό το γεγονός με μηνυτήρια αναφορά της 5 Δεκάτου 2009 στον κύριο Εισαγγελέα. Γίνεται διερεύνηση του θέματος. Μένα κατά την πορεία διαπιστώθηκαν άλλα φαινόμενα νεκρών ψαριών πλέον.